Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Είναι χαρά μας, γιατί βρίσκεστε στην Κρήτη τις τελε, τα τελευταία 24 ώρα, έχετε επαφέ, έχετε συναντήσεις με συναδέλφους και σε σχολικές μονάδες και βλέπετε από κοντά λοιπόν αυτό που λέγεται πραγματικότητα των σχολείων στο Ηράκλειο. Στο Ποιο είναι το, το, το πρώτο σχολείο σας, έτσι, η γενική εντύπωση που έχετε αποκομίσει μέχρι σήμερα. Η γενική ελπιδοφόρα πρώτη άποψη είναι ότι στο Ηράκλειο έχουμε λιγότερα ζητήματα, επειδή άκουσα το ρεπορτάζ για τη βία, έχουμε λιγότερα προβλήματα βία σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς, διότι δυστυχώς η εικόνα καθημερινά που έχουμε από όλη τη χώρα είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Mm -hmm. Mm -hmm. Οφείλω στο σημείο αυτό να σας πω με απόλυτη σοβαρότητα και ελπίζω να διαψευθώ ότι είναι θέμα χρόνου να έχουμε ένα θύμα ως αποτέλεσμα εντοσχολικής βίας. Και όταν λέω θύμα, δεν εννοώ αυτά τα σκηνικά τα οποία ζούμε μέχρι σήμερα, μιλάω για μια ακραία περίπτωση. Γιατί το Έχω λέτε. προειδοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας, στη συνάντηση που είχαμε με τους διευθυντές των πολιτικών γραφείων της πολιτικής ηγεσία, για, κατα... για αυτό ακριβώς το γεγονός. Για... Γιατί το λέω. Όταν ε, ένα παιδί όπως... Πρόσφατα ακούσατε το κλείνουμε σε ένα φρεάτιο. Mm. Όταν ένα μαθητή αρπάζει το συμμαθητή του για να τον πετάξει από τα κάγκελα του σχολείου, τι άλλο πρέπει να συμβεί. Όταν ένα μαθητή, όπω συνέβη και στο Ηράκλειο, χτυπάει έναν εκπαιδευτικό και τον πετάει κάτω στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι θέμα. Τύχει να μην συμβεί ένα ακραίο περιστατικό. Άρα λέτε ότι ο νόμο των πιθανοτήτων λοιπόν λέει ότι στο... και εφόσον συνεχίσουν αυτά τα περιστατικά βία, που δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να σταματήσουν από τη μια στιγμή στην άλλη, ο νόμο των πιθανοτήτων λέει ότι φοβάστε ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή περιστατικό που θα υπάρχει το χειρότερο ή χειρότερο, χειρότερο. επίλογο. Θα αφήσει και... κάποιο τη ζωή του. Και ελπίζω να... Ώστε... να διαψευστώ, αλλά θέλω να σα πω ότι με ευχολόγια δεν αντιμετωπίζεται η βία. <συσκλή> δηλαδή η ψηφιακή πλατφόρμα του κυρίου Πιερακάκη. Ναι. <συσκλή> 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 Η αυστηροποίηση των ποινών, όπω ξέρετε, μπορεί να σχολείο να τιμωρήσει με αποβολή μέχρι και πέντε ημερών. Η απειλή του Πρωθυπουργού ότι θα φυλακίζονται οι γονεί των παιδιών που παρανομούν δεν έχουν αποτρέψει την έξαρση τη βία. Και μπορώ να σα πω ότι φέτο η κατάσταση είναι χειρότερη από πέρσι. Όπω ε, είπατε και στο προηγούμενο ρεπορτάζ, η βία είναι ένα βαθιά ε, έντονο κοινωνικό φαινόμενο και πρέπει να αντιμετωπιστεί με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα, όχι με ούτε με ευχολόγια. Επομένω, αυτό που κάνω είναι με αγωνία να ακούρω τον κόδωνα του κινδύνου από σήμερα, να υπάρξει σοβαρή κουβέντα, να, υπάξει, να υπάρχουν άμεσε παρεμβάσει για να αποτρέψουμε αυτό το πιθανό σενάριο που εύχομαι ξαναλέω να διαψευστώ. Μπορεί να γίνει κάτι άμεσα, με άμεσο αποτέλεσμα, και όχι επενδύουμε σήμερα, που σίγουρα και αυτό χρειαζόταν να έχει γίνει χθε, να επενδύσουμε σοβαρά σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι τη βία στα σχολεία, για να μην δούμε αυτά τα περιστατικά. Σήμερα, τι μπορούμε να κάνουμε για να πούμε ένα στόπ. Ε, γιατί καταλαβαίνω τη, 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 τη λογική που λέει ότι τιμωρητικά δεν σταματάει κάτι, πρέπει προληπτικά να δράσουμε. Αλλά πώς? Κοιτάξτε, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να καταλάβει η κυβέρνηση, η οποία έχει και την ευθύνη, ότι με τα success story δεν λύνονται τα ζητήματα. Για να γίνω συγκεκριμένο. επισκέφτηκα σχολεία του Ιρακλίου με 22 και 23 τμήματα. Ξέρετε ότι έχουν ψυχολόγο μία μέρα την εβδομάδα. Τι υπόλοιπε μέρε αν συμβεί ένα περιστατικό, ποιο θα παίξει το ρόλο του ψυχολόγου, ο εκπαιδευτικό. Ο οποίο πολλέ φορέ μπορεί να μην έχει και την απαραίτητη γνώση. Mm -hmm, mm -hmm. Διότι άλλο να είναι ο κάποιο επιστήμονα ψυχολόγο και άλλο είναι ένα εκπαιδευτικό που έχει γνώση ψυχολογία. Ε, άρα λοιπόν το πρώτο το οποίο πρέπει να γίνει ψυχολόγοι. είναι να υπάρχουν ψυχολόγοι κάθε μέρα στα σχολεία. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να γίνει, έστω και τώρα μπορεί να ξεκινήσει να υπάρχει ένα σοβαρό προ, ε, πρόγραμμα σχολική διαμεσολάβηση. Και το τρίτο, το οποίο πρέπει να γίνει, είναι το εξή. Να καταλάβουμε ότι το σχολείο, πέρα από τι πανελλαδικέ, έχει και έναν άλλο προορισμό. Να μάθει στα παιδιά την έννοια τη συμπερίληψη, τη αλληλεγγύη, τη ανοχή τη διαφορετικότητα. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από προγράμματα σπουδών, κοινωνικών επιστημών, πολιτικών επιστημών, τα οποία έχουν εξοβελιστεί από το λύκειο αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Με ευχολόγια λοιπόν δεν λύνεται το ζήτημα. Το άμεσο όμω που λέμε, το άμεσο είναι οι επόμενε προσλήψει. Να είναι μαζικέ προσλήψει ψυχολόγων, έτσι ώστε να φτάσουμε σε πολύ σύντομο διάστημα να υπάρχει ψυχολόγο σε κάθε σχολείο. Mm -hmm. Γιατί ξέρετε, σε μια ζυγαριά, πόσο μου κοστίζει ένα ψυχολόγο, συγγνώμη που θα το πω έτσι, σε σχέση με την ανθρώπινη ζωή, νομίζω ότι αυτό που υπερισχύει είναι όχι το κόστο τη πρόσληψη, αλλά η ανθρώπινη ζωή. Σίγουρα δεν θα έπρεπε να μπαίνει καν σε ζυγαριά, θα συμφωνήσω μαζί σα. Μπαίνει, μπαίνει όμω. Μιλήσατε για τον προορισμό του σχολείου και με την ευκαιρία της και της παρουσίας σας εδώ στο Ηράκλειο. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αναρωτιόμαστε τελικά ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου. Και αναρωτιόμαστε όχι γιατί φταίνει η εκπαιδευτική, αλλά γιατί βλέπουμε ότι σήμερα η σχέση μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτικού κάθε χρόνο, χρόνο με το χρόνο μεταβάλλεται και μεταβάλλεται προς το χειρότερο. είπατε για το περιστατικό με τον μαθητή ο οποίος εκδήλωσε βία στο, στον εκπαιδευτικό. Βλέπουμε ότι αυτή η βία Πάει ε, και προς τους εκπαιδευτικούς. Γιατί υπάρχει αυτή η αλλαγή. Αρχικά θέλω να σας πω μια γενική αναφορά στον αξιακό κώδικα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα. Η έννοια εκπαίδευση έχει, κατα, έχει κατακριμνιστεί. Mm. Δεν είναι η εκπαίδευση η αξία που είχαμε στις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 ακόμα όπου η εκπαίδευση ήταν ένα μοχλός κοινωνικής κινητικότητας. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Λείπει σεβασμό στην έννοια του σχολείου. Φυσικά και αυτό λείπει και λείπει και κυρίως η, μια ισοπεδοτική αντίληψη. Εμείς δεν θέλουμε να το πολλαϊκά να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά οφείλω να σας πω τα εξή. Το σχολείο πολλές φορές και στην τοπική σας κοινωνία λειτουργεί δυστυχώς για κάποιους γονείς ως αποθετήριο ψυχών. Mm. Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι, ενώ ζουν σε ένα περιβάλλον οικογενειακό, μεγαλώνουν ουσιαστικά με αυτόματο πιλότο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η γενιά των μαθητών εδώ στον νομό σας, είναι μια γενιά παιδιών που έζησε την πανδημία είδατε την έξαρση των γυναικοκτονιών στην πανδημία είναι, είναι μια γενιά παιδιών η οποία με έχει ε. μεγαλώσει με το τάμπλετ και το κινητό από τη βρεφική ηλικία κιόλα. και είναι μια γενιά παιδιών η οποία έχει φτάσει στο σημείο να μιμείται ακραία περιστατικά βία και να τα ηρωοποιεί ε. και επιτρέψτε μου μια παρατήρηση η υπερπροβολή τη βία από τα μέσα μαζική ενημέρωση νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνεται, διότι λειτουργεί μιμήτικα ακριβώ. Από εκεί και πέρα, θέλω να σα πω το εξή. Ένα μεγάλο κομμάτι. Αρχικά να σα δώσω ένα στοιχείο. Οι Έλληνε και οι Ελληνίδε εκπαιδευτικοί είναι το τέταρτο πιο γερασμένο προσωπικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σα πω ότι το 66% των καθηγητών και καθηγητριών μα είναι πάνω από 50 ετών. Και να σας πω ότι ορισμένοι εξημών διδάξαμε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 80, όπως και ο Μιλών. Καταλαβαίνετε ότι η διαχείριση και η ελληνική κοινωνία και η σχολική τάξη από τη δεκαετία του 80 μέχρι τη δεκαετία του 2020 είναι τελείως διαφορετική. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα παιδαγωγικό που είναι ότι ο εκπαιδευτικός μα σήμερα πολλές φορές έχει μισό αιώνα διαφορά ηλικίας με το μαθητή του. Και ξέρετε αυτό δεν είναι βιολογικό γιατί μπορεί κάποιος να κάνει μάθημα και στα 67 και στα 70 να μην βάλω ιδέες στον Υπουργό, αλλά μπορεί. Αυτό όμως που λέω είναι ότι δημιουργείται, είναι δύο τελείως διαφορετικές γενιές, είναι δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Το να έχει ο μαθητής γυμνασίου έναν εκπαιδευτικό που έχει μισό αιώνα διαφορά από τον ίδιο. Επομένως χρειάζονται σοβαρές παρεμβάσεις και όχι ευχολόγια για να μπορέσει το σχολείο πέρα από τους κανόνες, συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει πειθαρχία, συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες και όποιοι τους παραβιάζουν πρέπει να τιμωρούνται. Το βασικότερο όμως από όλα είναι να μην απαξιώνεται το δημόσιο σχολείο και να αποκτήσει ξανά μια οντότητα στην ελληνική κοινωνία. Αλλά εδώ οφείλω να σας πω, είναι η ίδια η πολιτεία που απαξιώνει το έργο μας. Η ίδια η πολιτεία. Πιστεύετε ότι έχουν, υπάρχει μια προσήλωση λοιπόν στην τιμωρία, στο κατασταλτικό το μέτρο και όχι στην, στην, πρόληψη. Γιατί βλέπουμε τώρα ναι, πλατφόρμες να έρχονται στην επιφάνεια λοιπόν. Γίνεται αυτή η προσπάθεια με τα κινητά ε, να μην υπάρχουν μέσα στι σχολικέ αίθουσε. Καλώ να υπάρχουν κάποια μέτρα. Αλλά όχι μόνο αυτά λοιπόν, έτσι. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι προσιλωμένο σε ένα μεγάλο δισκοπότηρο ιερό που λέγεται Πανελλαδικέ Εξετάσει. Ναι. Άρα το παιδί στο γυμνάσιο και στο λύκειο, όσο και αν σα φαίνεται ακραίο, είναι προσανατολισμένο στι Πανελλαδικέ. Πάμε λοιπόν στο λύκειο. Πάμε στο γυμνάσιο. Πολλέ φορέ χάνουμε την ουσία. Μέσα σε ένα τέλειο το κυνήγι τη ύλη. Διότι ο εκπαιδευτικό πρέπει να βγάλει την ύλη, όπω λέμε το πώ θα βγει η ύλη, με το τι κενά θα βγει η ύλη. Γιατί σα θυμίζω ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν μαθητέ που δεν κάνουν μάθημα ναι, λόγω υπάρχουν λόγω κενά. Πολλά κενά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, όλα τα μέτρα, εμεί δεν απορρίπτουμε κανένα μέτρο. Ούτε τι ποινέ, ούτε τα κινητά στην τσάντα, ούτε αυτό που βλέπετε με την αυστηροποίηση τη χρήση του αλκοόλ. Όλα αυτά είναι σημαντικά και πρέπει να γίνονται. Αλλά η μεγάλη κουβέντα πρέπει να γίνει τουλάχιστον τώρα, έστω και τώρα, σε αυτό που λέμε υπόσταση του δημόσιου σχολείου. Το δημόσιο σχολείο πρέπει να δίνει και κάποια άλλα μηνύματα στα παιδιά, πέρα από το κυνήγι τη ύλη. Και κυρίω να μάθει το παιδί την έννοια τη συμπερίληψη, την έννοια τη ανοχή. Σήμερα τα παιδιά μα δεν ανέχονται το διαφορετικό. Και δεν είναι τυχαίο ότι όταν ένα μαθητή ή μια μαθήτρια έχει κάποια αδυναμία, είναι λίγο ευάλωτο, θα πέσουν πάνω να τον κατασπαράξουν. Mm. Τα παιδιά μα είναι δύσκολα σήμερα. Είναι και σκληρά πολλέ φορέ. Γιατί έχουν μεγαλώσει πολλέ φορέ μέσα σε περιβάλλοντα που έχουν υποστεί βία και τα ίδια πιθανώ. Δεν γίνεται αποδεκτό εύκολα το παιδί το οποίο ξεχωρίζει, είτε λόγω διαφορετικότητα, είτε λόγω καλών βαθμών, είτε Βεβαίως. λόγω μια καλή παρουσία, είτε λόγω μια καλή αφάνιση, όπω τα παιδιά μπορεί να, το, να τη θεωρούν αυτοί. Το παιδί που ξεχωρίζει είναι εκείνο το οποίο γίνεται και περισσότερο στόχο μέσα στα σχολεία. Και αυτό είναι πολύ άδικο ε, να το ζει η ελληνική κοινωνία. Πάμε τώρα λίγο στη στήριξη των εκπαιδευτικών, γιατί για να ενισχυθεί το σχολείο πρέπει να ενισχυθούν και οι εκπαιδευτικοί. Στήριξη σε ό,τι έχει να κάνει και με τι συνθήκε λοιπόν, τη εργασία και με το κομμάτι το, το, το μισθολογικό. Μάλιστα, από όσο γνωρίζω, και στι 20 Νοεμβρίου συμμετέχετε στην απεργιακή κινητοποίηση. Με βασικό αίτημα, ποιο κύριε Κορδί, Να ζούμε ναι. με αξιοπρέπεια από το μισθό μα. Mm -hmm. Η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή έχει γονατίσει από την ακρίβεια. Δεν χρειάζεται να πείσουμε τον κόσμο για την τεράστια έξαρση τη ακρίβεια. Πάμε λοιπόν στον Έλληνα και στην Ελληνίδα εκπαιδευτικό στον νομό Ηρακλείου. Ένας νεοδιόριστος που είναι αυτή τη στιγμή στο νομό σας, παίρνει 776 ευρώ. Και πρέπει να πληρώσει περίπου τα 500 για ενίκιο. Διότι από ό,τι μου είπαν οι εκπαιδευτικοί στην πόλη του Ηρακλείου, ένα ε, αξιοπρεπές σπίτι είναι γύρω στα 4,5 κατοστάρικα με 5. Yeah. Σε αντίθεση με τα Χανιά και το Ρέθινο που είναι πιο πάνω οι τιμές. Σκεφτείτε λοιπόν έναν εκπαιδευτικό αύριο το πρωί να πάει να κάνει μάθημα σε μία τάξη στο, νο στο νομό σα και να ξέρει ότι από τα 776 ευρώ τα 500 θα τα δώσει για ενίκιο. Και καλύτερα να ζήσει για ένα μήνα με 270 ευρώ. Και νομίζουμε ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί απερίσπαστο, να μπει σε μία τάξη και να πει στα παιδιά και, και θα το κάνει. Αλλά δεν γίνεται να ε, ζητάμε να είναι συνεπεί στα καθήκοντά του όταν δεν μπορεί να επιβιώσει. Θα σα πω κάτι που είναι και δείγμα τη ελληνική οικογένεια που εγώ χαίρομαι που η ελληνική οικογένεια έχει συνοχή. Και αυτό που θα σα πω είναι απόλυτα συγκεκριμένο. Σήμερα υπάρχουν γονεί στην Ελλάδα οι οποίοι συμβάλλουν οικονομικά για να στηρίξουν το παιδί του, το οποίο θέλει να ασκήσει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Γονεί οι οποίοι δίνουν στο παιδί του κάθε μήνα 500, 600, 700 ευρώ για να κάνει αυτό που αγαπά. Ενώ ήδη εργάζεται το παιδί. Ενώ ήδη εργάζεται ω καθηγητή ή ω νεοδιόριστο. Και αυτό που σα λέω, επειδή έχω γυρίσει όλη τη χώρα, έχω περιστατικά από όλη την Ελλάδα. Που μου λέει ο γονιό, ο οποίο τυχαίνει να είναι και εκπαιδευτικό, ότι εγώ συμβάλλω και στηρίζω το παιδί μου με, με δικά μου χρήματα για να κάνει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Okay. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί. Ξέρω ότι θα συνεχίσετε και τις επόμενες μέρες τις επαφές και θα σχηματίσετε και ακόμα πιο ολοκληρωμένη εικόνα, αν και την έχετε ήδη ολοκληρωμένη την εικόνα για την εκπαιδευτική διαδικασία στο Ιεράκλος. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Και εγώ για τη φιλοξενία. Έστε καλά. Διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.